Εσύ, Γλυκερία, με το που έφυγε η Νίκη, θυμήθηκες να υποστηρίξεις τη σωτηρία. Δεν ξέρω, απλά λέω. Συγγνώμη, τώρα σου φαίνεται όλο αυτό πέρα λογικό που γίνεται. Όχι, δεν, δεν θα υποστηρίζω πάρω. Καμία σωτηρία. Όχι, εγώ επίσης, το είδα με το που έφυγε η Νίκη, πήγε σωτηρία. Που δεν ήσασταν πριν κοντά. Η σωτηρία. Απορώ. Όχι. Ανέκαθεν ήμουν κοντά με την Γλυκερία. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει τότε. Δεν ήμουν σε καμία κλίκα. Και είχα δηλώσει και στην Νίκη και σε όλες τις κοπέλες ότι είμαι καλά με όλες. Ούτε η σωτηρία μου έκανε κάτι προσωπικά. Δεν μιλάω τώρα για διαφωνίες που είχαμε. Ούτε η Μαρκύλα ούτε κανένας. Η σωτηρία μου υπερασπίστηκε πάρα πολύ με τον Αναστάση χθες που έκλαιγα και μιλήσαμε. Και το εκτίμησα γιατί στην αρχή μάλωνα πάρα πολύ με τη σωτηρία. Επίσης ήμουνα και εγώ το άτομο που από την αρχή μιλούσα πάρα πολύ άσχημα για τον Νίκο. Και έκανα πάρα πολλές συζητήσεις με τον Νίκο και είπα να, γιατί και ο Νίκος έχει πει τα καλύτερα λόγια για μένα και στα αγόρια και μέσα στα social media. Να σου πω μια κουβέντα εγώ όσον αφορά εσένα και τη σωτηρία. Και άμα θες δούλεψέ το και δεν με νοιάζει εμένα τώρα. Και ας πει ο κόσμος που σας νοιάζει σας, αν είστε αγαπητοί, δεν είστε. Εσύ και η σωτηρία δεν είστε άξιοι εμπιστοσύνης. Δεν μπορώ να σας εμπιστευτώ τίποτα, εσένα και τη σωτηρία. Εντάξει, δέχομαι μου δημιουργείται ένα πράγμα ότι ανά πάσα στιγμή, αν ρίξω τις άμυνές μου, ότι θα είστε εκεί να με πυροβολήσετε. Εμείς. Εγώ. Δέχομαι την άποψή σου. Να σας πω κάτι. Άμα δεν ήταν οι ψηφοφορίες εδώ πέρα μέσα, θα ήμασταν όλες τέλεια μεταξύ μας. Όλες τέλεια. Βασικά δεν είναι οι ψηφοφορίες. Είναι εγώ πιστεύω είναι το έξω. Αν δεν είχαμε κινητά, δεν βλέπαμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν βλέπαμε τι λέει ο κόσμος απ' έξω, δεν θα ήταν τίποτα και ίδιο. Αυτό, συμφωνώ και το θεωρώ. Πολλά πράγματα αλλά επηρεάζονται από κάτι, τον κόσμο. Να σου τι πω θέλει κάτι. Ο κόσμος, αυτό, θα κάνω αυτό να που θέλει ο κόσμος. Να σου πω λίγο κάτι. Μέχρι τώρα, προχθές πότε ήταν η Νίκη εδώ πέρα, είχα δει από την αρχή επεισόδια και σχόλια που με έκραζαν επειδή είμαι με την Νίκη. Αλλά μέχρι τέλος ήμουν με την Νίκη και με κράζαν επειδή είμαι με την Νίκη. Θα μπορούσα κάλλιστα νωρίτερα να απομακρυνθώ από την Νίκη. Γιατί με πειράζουν τα σχόλια του κόσμου. Δεν με νοιάζει. Απλά υποσημείωση, δεν ξέρω τι θα δείξουν σήμερα στον καλά. Εδώ που ήσουν και τσακώνονταν ο Κόρκας με την σωτηρία, έκανε θέματα του στυλ. Πώς γίνεται να κλαίει συνέχεια η σωτηρία τώρα, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, θα κλαίει η σωτηρία. Και το δικό σου σχόλιο ήταν, αυτό αρέσει τον κόσμο. Λέει για το γάμο, είπα, θα τα δεις. Αυτό αρέσει τον κόσμο. Ναι, αφού αυτό αρέσει. Αυτό αρέσει όμως τον κόσμο. Ναι. Έλεγε για το γάμο και έλεγε. Αυτό αρέσει όμως τον κόσμο. Αφού δεν μίλαγα, σας ακούω. Για τις συζητήσεις. Έλα, αφού το λέγατε εδώ, ρε. Για τις συζητήσεις που κάνετε, ότι είναι μελόδραμα. Για εμάς, που σας αρέσει τον κόσμο, αυτά όλα τα cringe. Αυτά αρέσουν στον κόσμο. Άρα το κάνετε γιατί αρέσει τον κόσμο. Αυτό λέει. Πού κολλάει τι αρέσει τον κόσμο, ρε φίλε. Πώς ξέρεις τι αρέσει τον κόσμο, αφού δεν ασχολείσαι με το παιχνίδι. Αυτό σου λέω. Μια μεγάλη φλοτούμπα τώρα τα παιδιά. Δηλαδή, τι να μας πει. Είμαι προφανώς και τον νοιάζει κόντου για το πώς γίνεται προς τα έξω και θέλει να βγει ο πιο αγαπητός και τέτοια. Δεν ξέρω άμα έχουν κοινό μάνατζερ με τη σωτηρία ή μόνο η σωτηρία έχει μάνατζερ. Πάντως όλα αυτά είναι δουλεμένα και μας τα ρίχνει εδώ στο πλατό, λες και είναι αυθόρμητα. Είναι όλα ψεύτικα. Εγώ τη φίλη μου, από την πρώτη μέρα που έφυγε η Νίκη, ένιωσα επίθεση προς το πρόσωπό μου. Από την πρώτη μέρα. Από την Γλυκερία. Γιατί δεν το συζήτησες. Από μένα. Ωραία, περίμενε. Το συζητάω τώρα. Τι επίθεση ένιωσες από εμένα. Για τους φακέλους. Που ήρθα και σου είπα, που κατηγόρησε εδώ πέρα ότι έχει κλέψει μια κοπέλα, γιατί έβαζες και εμένα μέσα. Δεν σου είπα με άσχημο τρόπο, είπα ότι αυτό που έκανες. Είπες ήταν... αυτό που έκανες δεν ήταν καθόλου ωραίο. Δεν το είπα έτσι. Αυτό είπες. Αυτό που έκανες ήταν μεγάλη βλακεία. Σου κάπως είπα έτσι. Αυτό που ένιωσε, γιατί έβαζες και εγώ ότι έχω κλέψει το φάκελο. Ωραία. Όλα τα κορίτσια έβαλα, δεν έβαλα εσκεμένα, εσένα ναι, ή τη σωτηρία, αλλά την Ανδριά. Γιατί έχετε πρόσβαση σε αυτό το χώρο. Αν ήταν και τα αγόρια, θα βάζα και τα αγόρια. Εγώ είπα και η παραγωγή ή αυτό. Στο σπίτι δεν βρέθηκε ο φάκελος. Εγώ στο λεωφορείο δεν βρέθηκε. Καλά, ο φάκελος, όλοι το είπανε αυτό όμως. Δεν ήταν μόνο Γλυκερία. Και εγώ ήρθα και στο είπα. Και άλλες ήρθαν και στο είπαν. Γιατί να νευριάσεις από την Γλυκερία. Συγγνώμη, γιατί όταν έκανε εκείνο το χτένισμα. Όταν έκανε εκείνο το χτένισμα. Περίμενε λίγο. Όταν έκανε εκείνο το χτένισμα και ήρθε η Νίκη και μπήκαμε στο δωμάτιο και με κοιτούσε το όλες έτσι. Τι θα γίνει τώρα στο Twitter με αυτό πέρα το χτένισμα και άκουσα χία δυο.
και με έπιασε η Νίκη, μετά μου είπε συγγνώμη που σου το είπα αυτό. Θα έπρεπε εγώ να επηρεαστώ. Και άλλες φορές και με τη σήματα μου έχει πει η Νίκη και δεν την έχω παρεξηγήσει ποτέ. Και τώρα σε ένα σε πείραξε που ήρθε και σου είπε για τους φακέλους. Πληγώνομαι. Γιατί το είπε μπροστά σε όλου, Γλυκερία. Μπορεί να το πιάσει σε μένα να μου το πει. Όχι, πληγώνομαι πάρα πολύ. Ωραία, και εγώ πληγώθηκα. Και σου το είπα και off camera. Μόνο και σου το είπα και off camera αυτό με του φακέλου. Τι? Και σου το είπα, λέω και off camera αυτό με του φακέλου. Ωραία, εγώ θέλω να τα συζητάω on camera για να ξέρει και ο κόσμο τι γίνεται. Γιατί τα off είναι άλλα. Το είπαμε στο off θα είμαστε όλε αγκαλίτσα. Και εδώ πέρα θα πλακωνόμαστε. Όχι, δεν ήμασταν ποτέ όλε αγκαλίτσα. Εντάξει. Off camera. Και από την αρχή, και εγώ με την Εσωτηρία, και εγώ με τη Μαρκέλα δεν ήμουνα, και στην αρχή πριν γνωρίσω καλά-καλά την Νίκη, τη Σοφία δεν ήμουν αγκαλίτσα. Μετά ήμασταν η μία πλευρά αγκαλίτσα και η άλλη πλευρά αγκαλίτσα. Πράγμα το οποίο εμένα δεν μου άρεσε και είχα δηλώσει εδώ πέρα ότι δεν νιώθω ότι είμαι με το ένα μέρος. Άσχετα που πήγαινα συνέχεια κοντά στη Σωτηρία. Και δεν παίρνω πίσω αυτά που έχω πει για τη Σωτηρία και για τη Μαρκέλα και για όλα αυτά. Υποστηρίζω πάντα αυτό που. Ένιωθα εγώ σαν Γλυκερία. Και εγώ, συμφωνώ. Ποτέ δεν ήμουνα με τη Νίκη μόνο και με τη Σωτηρία έχω πει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ από την πρώτη μέρα λέω ότι σαν ζευγάρι μου αρέσουν και τους στηρίζω. Άσχετα αν έχουν γίνει κάποια πράγματα με ψηφοφορίες και τέτοια. Αυτό πήγαινε βάσει της εβδομάδας. Δηλαδή, την έχω ψηφίσει να φύγει βάσει αυτών που άκουγα εκείνη την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα έρχονται στο τραπέζι άλλα πράγματα. Και από εκεί που κάποιος μπορεί να είναι αγαπημένος, μπορεί να είναι στον τάκ. Αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα καμία. Προσωπικά, εμένα, δεν μου έχει κάνει καμία κάτι. Έχω συζητήσει κάποια πράγματα που με έχουν πειράξει Σωτηρία off camera, δεν τα έχω φέρει εδώ πέρα. Τα έχουμε λύσει όλα καλά. Απλά ξέρεις τι, η Γλυκερία, επειδή της το έχω πει και από την αρχή ότι δεν μου άρεσε, επειδή από την αρχή την είχα πιάσει και τη συμπαθούσα και πάντα θα τη συμπαθώ τη Γλυκερία. Και τα έχω πει αυτά και on camera, άμα τα έχεις δει, σαν γιατί τηλεθεάτρια, ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ. Γιατί ψήφισε αλλά... Αλεξάνδρα, αφού δεν νιώθω να είμαι μαζί ναι, σας. Το καταλαβαίνω, την πλευρά σου καταλαβαίνω. Αλλά εγώ με τη Γλυκερία πάντα είχα μία επαφή από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Και την ξέρω σαν άνθρωπο. Την ξέρω σαν άνθρωπο. Εγώ ποτέ δεν σταμάτησα να την αγαπάω και να τη συμπαθώ και πάντα το συμβούλευα. Ξέρω, μα εγώ είπα την άποψή μου για εκείνη. Από δεν είπα για εσένα. Το... Εγώ δηλαδή... από την Γλυκερία νιώθω αυτό το πράγμα προς τα εμένα. Δεν κάνει ποτέ τίποτα εσκεμμένο. Δηλαδή όταν την έλεγα δεν μου έδωσε σε μένα την ευκαιρία να είμαστε μαζί, είπε έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί πάντα την έπιανα, πάντα τη μιλούσα. Ερχήρεμεσαι. Κάνε τα μαντάκια σου προς τα πάνω, ηρέμησε, μην το σκέφτεσαι. Ειλικρινά, δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Την ψήφω μάλλον από την Έμιλη. Δεν ξέρω. Έμιλη ψήφισε σε μένα, ψήφισε. Α, εσένα ψήφισε. Κλάψε άμα θέλεις. Ναι. Είναι συναισθήματα αυτά. Δεν μπορώ να το αφήσω μέσα μου. Για τα γράμματα λέγαν τώρα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι πείραξε η αλήθεια που την είπα για τους φακέλους. Πού τι μας κατηγόρησε όλες εδώ πέρα. Και δεν το είπα με άσχημο τρόπο. Τι να καταλάβω ρε παιδιά, τι να καταλάβω από μόνη μου. Πάμε καλά τώρα. Όλο αυτό το ξέσπασμα που έκανε η Έμιλη, okay, έτσι ένιωσε. Αλλά όταν νιώθεις κάτι με την φίλη σου ή με τον άνθρωπο που είχατε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, το προτιμούσα εγώ σαν Σωτηρία να την έπιανε off camera, να της έλεγε κάποια πράγματα που την ενοχλούν και εννοείται να τα φέρει μπροστά, εδώ στο τραπέζι. Όχι να περιμένουμε να τα φέρουμε όλα εδώ πέρα χωρίς ο άλλος να ξέρει τίποτα. Αυτό το θεωρώ φουλ επίθεση. Σαμποτάζ της Έμιλη ήταν. Δεν κατάλαβα, ρε. Δεν το κατάλαβα. Όχι. Αποκλείεται όχι, να το σαμποτάζ. Σαμποτάζ της Έμιλη αποκλείεται να το. Αλλά κάποια όντως πήρε τους φακέλους, εσύ. Ποια πήρε τους φακέλους. Ποια γιατί... πήρε τα χαρτάκια. Και γιατί εμένα και του Δήμου. Μπορεί να άτυχε. Μπορεί και να άτυχε. Μπορεί και να άτυχε. Να ήταν πάνω. Μπορεί και να μην έτυχε. Δεν ήμασταν πάνω-πάνω, ήμασταν στη μέση. Σχεδόν προς το τέλος. Στη μέση ήμουν εγώ σίγουρα και αυτό στο τέλος. Τελευταίο ήταν του Κόρκα, αν θα υπήρχε. Α, δεν ήταν. Σταχωρήθηκες. Όχι, να σου πω την αλήθεια.
Γιατί το θέμα δεν ήταν. Όχι, για την Γλυκερία, λέω. Για την Γλυκερία. Την Γλυκερία, ναι, ναι, για την Γλυκερία, ναι. Κρίμα είναι η κοπέλα. Είναι πολύ ευαίσθητη. Εσύ, άκουσε με. Για τα χαρτάκια, οι ένοχες είναι είτε η Ανδριάννα, είτε η Σωτηρία. Αυτές οι δύο είναι, από το έχω καταλάβει. Ναι, να κερδίσουν τι αυτό σου πω. Ναι, τι γίνεται. Γιατί και τα δύο κορίτσια αυτά έχουν, μας έχουν πει ψέμα. Και η Σωτηρία και η Ανδριάννα. Τι θα κερδίσουν ήτανε, όμως. Κάτσε, δεν ξέρω τι θα κερδίσουν, εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ. Και ήταν οι τελευταίες που ήταν στο δωμάτιο βάσει τι λένε τα άλλα κορίτσια. Η Σωτηρία... Η Ανδριάννα βασικά το να μην βγάλει του Δήμου στο Σεϊφόρα δεν έχει κάποιο όφελος. Από τη στιγμή που είναι καλά λόγια για το αγόρι της. Να. Η Σωτηρία τι όφελος η Σωτηρία, έχει να βγάλει. Μόνο, ο μόνος λόγος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι για να μειώσει την νίκη και να της δείξει ότι η κόντρα δεν τελείωσε και συνεχίζει να την εκδικείται. Θα ακούσει τίποτα μυθικό αυτό που θα πω, αλλά δεν σκέφτεται τόσο μακριά η Σωτηρία. Ρε εσύ, μπορεί να μην το κάνει μακριά, να το κάνει ασυναίσθητα εκείνη τη στιγμή, να ήταν αυθόρμητο. Εγώ το πιστεύω ότι δεν σκέφτεται τόσο μακριά, συμφωνώ μαζί σου. Να το κάνει αυθόρμητα. Εγώ μένω στην άποψή μου που είχα για αυτό το κομμάτι. Ότι τι. Ότι επίτηδες έγινε έτσι αυτή τη νίκη. Η νίκη το έκανε. Εγώ αυτό πιστεύω, το χά και ταπεινά, αυτό πιστεύω ότι η νίκη το. Σου λέω ηρέμησε, γιατί είναι μεγάλη μέρα. Για να αντέξουμε, θα έχει. Εγώ θέλω να κοιμηθώ. Αλήθεια, δεν είναι αυτό μου. Πάω να σας αφήσω λίγο μόνες σας, απλά να ξέρεις ότι. Δεν αξίζει. Σ' αγαπάμε, είναι εντάξει. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει να κλαις. Δεν αξίζει. Και αυτή σ' αγαπάει, ρε. Σ' αγαπάει πολύ. Αυτό μου να το ξέρει. Δεν το είπαμε άσχημα. Σ' αγαπάει η Γλυκερία, ό,τι και να γίνει, σ' αγαπάει. Ήμασταν από εδώ πέρα στο κήπο και κρίνω ότι. Μιλήνω ότι στο πέρα που έκανε. Που είπε του αν θε. Δεν είναι ότι το είπα αυτό που είπε ή να φωνάξω να κάνω. Και του το είπα σαν φίλοι. Γιατί όντω μου έχουν πει πολλές βαριές κουβέντες, όλες τους και οι Έμιλς. Λίγο νεράκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ηρέμησε. Πλώς γενικότερα, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι πολύ. Κακό κάνεις τον εαυτό σου τώρα. Κακό κάνεις τον εαυτό σου. Στο λέω σαν εμπειρία, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι. Ούτε καμία μας. Τώρα, χαμόγελο. Το άκουσες. Τελείωσε. Έφυγε. 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 Κάνε πως δεν έγινε.